Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Δώρα, αυτό είναι ημερολόγιο μιας σελίδας μάνας. Ξεκινάμε το βίντεο σήμερα από μια διαφορετική γωνία, την οποία δεν τη βλέπετε πολύ συχνά στα βίντεο μας. Και έχουμε να μιλήσουμε σήμερα για ιδέες και προτάσεις για γεύματα που μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Εγώ θα σας δείξω 5 γεύματα, 5 προτάσεις, 5 γεύματα, τι κάναμε εμείς στην εβδομάδα που μας πέρασε, πώς προσπαθώ να κρατήσω τα γεύματά μας ισορροπημένα κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας και να τρώμε όλοι και να μπορούμε να τρώμε και υγιεινά. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, φυσικά μείνετε συντονισμένοι και πάμε γρήγορα στο βίντεο. Θα ξεκινήσω λοιπόν καλωσορίζοντας όλους εσάς που είστε εδώ πέρα για αρκετό καιρό και παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, καθώς επίσης και εσάς που ολοστοιχαίως αυτό είναι το πρώτο βίντεο που το YouTube πρότεινε για εσάς να δείτε από τα δικά μου βίντεο και σας έφερε στο κανάλι μου. Εάν αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ, τότε θα χαρώ πάρα πολύ να δείτε μερικά ακόμα βιντεάκια. Και άμα σας αρέσει το περιεχόμενο αυτού του καναλιού, τότε να μείνετε κι εσείς σαν μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας που συνεχώς μεγαλώνει. Είμαστε μια μεγάλη, πολύ αγαπημένη διαδικτυακή οικογένεια. Και θα ήθελα να γίνετε κι εσείς μέλη, αν θα θέλετε τουλάχιστον να ανοίγετε σε μια ομάδα σαν τη δικιά μας. Φυσικά για να το κάνετε αυτό είναι εντελώς δωρεάν, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, το κόκκινο κουμπάκι. Ακριβώς από δίπλα υπάρχει ένα καμπανάκι, πατάτε και το καμπανάκι, ούτως ώστε το YouTube να σας δίνει όλες τις ειδοποιήσεις για το τι συμβαίνει στο κανάλι μου, όχι μόνο για τα επόμενα βίντεο, αλλά και για οποιασδήποτε αναρτήσεις μπορεί να γίνουν, διαγωνισμούς, όλα αυτά τα οποία μπορεί να γίνονται στο κανάλι μου. Και φυσικά το πιο σημαντικό είναι, αν σας αρέσει το σημερινό βίντεο, για όλους σας τώρα, όχι μόνο για τους καινούργιους εδώ, μην ξεχάσετε να πατήσετε like για να μπορέσει να μας βρει περισσότερος κόσμος. Like and subscribe λοιπόν. Και πολλά είπα, πολύ πολύ λόγησα. Θα περάσουμε λοιπόν να μιλήσουμε λιγάκι για τον τρόπο με τον οποίο εγώ οργανώνω την εβδομάδα μας και μετά θα περάσουμε να σας δείξω και τα κλιπάκια από την κάθε μέρα και τα γεύματα τα οποία κάναμε. Για εσάς που είστε λίγο πιο παλιοί εδώ πέρα, ξέρετε ότι λίγο πολύ ένας τρόπος είναι ότι χρησιμοποιώ meal planner. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω το meal planner εδώ πάνω για να σας δείξω τι είχα γράψει ακριβώς, ότι θα κάνουμε για την εβδομάδα. Αλλά ο λόγος που σας προτείνω 5 γεύματα και όχι 7 είναι γιατί ξέρω ότι σε κάποια φάση θα μαγειρέψω κάτι το οποίο θα έχω αποφάγει την επόμενη μέρα ή να έχω μαγειρέψει αρκετά, ούτως ώστε να μην είναι καν αποφάγια, να έχει μείνει δηλαδή αρκετό φαγητό για να φαγωθεί και δεύτερη μέρα στη σειρά. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει λόγος να κάνω σχέδιο για ολόκληρη προφανώς την εβδομάδα. Το σχέδιο μου συνήθως είναι για 5 ημέρες. Μας δίνω πάντα την δυνατότητα να έχουμε και μία μέρα κενή, αν δηλαδή έχουμε μία μέρα που θα φάμε το φαγητό ξανά, το ίδιο φαγητό της προηγούμενης, να έχουμε και μία μέρα που αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να φάμε κάτι από έξω, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι okay, θέλουμε να παραγγείλουμε, σήμερα σας παραγγείλουμε. Και γι' αυτό και σας προτείνω μόνο 5 γεύματα την εβδομάδα. Αυτό το οποίο όμως προσπαθώ να κάνω, ανεξαρτήτου το αν έχει να κάνει με το αν θα παραγγείλουμε ή αν θα φάμε κάτι δύο φορές, είναι ότι προσπαθώ να κρατάω τις ισορροπίες όσον αφορά το τι τρώμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Για παράδειγμα, όταν σκέφτομαι και βάζω τα γεύματα κάτω και λέω θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό, προσπαθώ να έχω τουλάχιστον την εβδομάδα μία φορά κοτόπουλο, μία φορά κάποιο ψάρι, μία φορά κάποιο είτε μοσχαράκι είτε χοιρινό, και από εκεί και μετά προσπαθώ τα υπόλοιπα να είναι χορτοφαγικά γεύματα, τα οποία όμως είναι αρκετά πλήρη, είναι αρκετά γεμάτα σε καλές θερμίδες και σε πολλές βιταμίνες και σε πολλά καλά συστατικά όσον αφορά τα λαχανικά. Γι' αυτό και θα δείτε ότι στη συγκεκριμένη εβδομάδα έχει αρκετά χορτοφαγικά φαγητά, ξεκινώντας με μία συνταγή από το Simply Cook. Για εσάς που δεν ξέρετε τι είναι το Simply Cook, θα σας πω, αν είστε στην Αγγλία, θα σας αφήσω ένα link στην περιγραφή του βίντεο για να πάτε να το κοιτάξετε. Με το συγκεκριμένο link μπορείτε να παραγγείλετε το πρώτο σας κουτί από το Simply Cook τελείως δωρεάν. Τελείως δωρεάν, είναι δωράκι από μένα. Για να δοκιμάσετε, 4 συνταγές έχουν μια μεγάλη λίστα, έναν κατάλογο με διάφορα φαγητά που μπορείτε να φτιάξετε μέσα σε 20 και 30 λεπτά. Είναι γρήγορα φαγητά. Σας στέλνουν 3 μικρά κουτάκια με όλα τα μπαχάρια που μπορεί να χρειαστείτε και εσείς πρέπει να αγοράσετε φυσικά τα συστατικά για να το φτιάξετε. Ο λόγος που μου αρέσει το Simply Cook, δεν είμαι sponsor, δεν είναι sponsors μου. Το λέω γιατί εμείς πληρώνουμε από την τσέπη μας και το χρησιμοποιούμε εδώ και νομίζω σχεδόν 2 χρόνια τώρα, είναι γιατί δεν σου στέλνουν
τα προϊόντα στο σπίτι, διαλέγεις εσύ τα προϊόντα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις, οπότε αγοράζεις εσύ όλα τα φρέσκα λαχανικά, κρέατα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις και αυτοί σου στέλνουν μόνο τα μπαχαρικά και τη συνταγή. Και έτσι μπορείς να δεις διαφορετικές κουζίνες και να πάρεις ιδέες από διαφορετικές κουζίνες, να εξοικειωθείς με κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έχεις μάθει. Γι' αυτό και σας το προτείνω εδώ πέρα. Το πρώτο κουτί είναι τελείως δωρεάν και μετά αυτό που πρέπει να κάνετε, άμα δεν θέλετε να συνεχίσετε τη συνδρομή μαζί τους, είναι πολύ απλά να την καταργήσετε. Θα πάρετε το πρώτο κουτί, το δοκιμάζετε και μου λέτε κιόλας τις εντυπώσεις σας. Θα αφήσω λοιπόν, όπως είπα, το link για το Simply Cook μέσα στην περιγραφή του βίντεο για εσάς που μένετε στην Αγγλία. Δυστυχώς είναι συνδρομητική υπηρεσία η οποία υπάρχει μόνο στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό θα το βρείτε εσείς που μένετε εδώ και παρακολουθείτε από εδώ. Ή και ξέρω είστε και πολλές μαμάδες που έχετε παιδιά στην Αγγλία και παρακολουθείτε από την Ελλάδα. Μπορείτε να τους πείτε να ρίξουν μια ματιά, να χρησιμοποιήσουν το link για να πάρουν το πρώτο κουτί δωρεάν. Αν θέλουν και αυτά, να δουν κάτι διαφορετικό εκτός όλων των συνταγών που ξέρουν από εσάς. Αυτό λοιπόν που θα ξεκινήσουμε, το πρώτο γεύμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε, είναι μια συνταγή από το Simply Cook, είναι μια ινδική συνταγή χορτοφαγική, είναι vegetarian διότι έχει μέσα τυρί, έχει το ινδικό τυρί το οποίο λέγεται πανίρ και έχει σπανάκι. Και μετά θα συνεχίσουμε με αρκετές ελληνικές συνταγές, θα δείτε έχω και συνταγή της αργυρός μέσα, την οποία ήταν πεντανόστιμο το φαγητό μας και γενικότερα νομίζω ότι είχα ένα αρκετά ισορροπημένο πλάνο για την εβδομάδα μου, αλλά αυτό θα μου το πείτε εσείς αφού παρακολουθήσετε το βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, διότι ήδη έχω πει πάρα πολλά. Σήμερα είναι Δευτέρα και το μενού έχει spinach and paneer, κάρι ινδικό, το οποίο η συνταγή έρχεται από το Simply Cook, την έχω αναφέρει και στο παρελθόν νομίζω, και ακριβώς επειδή είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή και αυτές τις μέρες έχω αγκαρέψει λίγο τον Άνταμ να κάθεται αρκετές ώρες με τα μικρά για να προλάβω εγώ να γράψω και να μοντάρω ό,τι χρειάζομαι. Είπα κάτσε εσύ σήμερα, δεν μαγειρεύεις εσύ, κάτσε, χαλάρωσε, θα μαγειρέψω εγώ. Οπότε θα ξεκινήσω να το φτιάχνω. Τα υλικά που ζητάει είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχει δηλαδή κάτι δύσκολο. Έχει μέσα ντομάτα, σπανάκι. Το πανίρ είναι ινδικό τυρί, αλλά είναι παρόμοιο με το χαλούμι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι παρόμοιο. Είναι από αυτά τα τυριά τα οποία μπορείς να τα βάλεις μέσα σε ένα τηγάνι και να τα τηγανίσεις. Αν σας ενδιαφέρει η συνταγή, μπορώ να ψάξω να τη βρω, να την τροποποιήσω ελαφρώς, ούτως ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τελικά και να σας την δώσω και σας. Μία κρέμα γάλακτος και λίγο ριζάκι. Επίσης θα χρειαστώ ένα κρεμμύδι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ένα κρεμμύδι και μετά θέλει λίγο ελαιόλαδο και κατά προτίμηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ψωμάκι για να το φάτε μαζί, μιας που το κάρι είναι από αυτά τα ωραία που το βουτάς μέσα στην κρέμα γάλακτος σε συγκεκριμένη περίπτωση για να το φας. Στην Ινδία θα το σέρβιραν είτε με ψωμί ναάν, είτε με... Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται, δεν λέγεται έτσι απάτη, λέγεται... Κάτι τσάι είναι, αλλά θα το βρω το όνομα τώρα και θα το δείτε κάπου εδώ πέρα στην οθόνη. Όπως και να έχει, πάμε να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα.
έτοιμο το φαγητό και ήρθε η ώρα να πάω να το απολαύσω. Όταν με έχει ήδη καθίσει και έχει ξεκινήσει το δικό του, δεν μπορούσε να περιμένει και καλά κάνει φυσικά. Εγώ απλά ήθελα να σας δείξω το δικό μου πριν καθίσω να το τσακίσω. Είναι πάρα πολύ νόστιμη η συνταγή και εγώ τώρα θα σας αφήσω να πάω να απολαύσω το φαγητό μου. Σήμερα το μενού έχει σουτζουκάκια σμερνέικα. Και ξέρω εσείς που ξέρετε ότι έχω ξεκινήσει διατροφή, σίγουρα να ρωτιέστε καλά τι σκέφτεσαι και κάνεις σουτζουκάκια σμερνέικα. Αυτά μόνο διατροφή δεν σε βοηθάνε να κάνεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είδαμε τη συνταγή της Αργυρός της προάλλες και πραγματικά τα λιγουρεύτηκα όταν δεν έχει φάει ποτέ στη ζωή του σουτζουκάκια σμερνέικα και έτσι είπα. Με ένα σπάρα δύο τριγώνια, εγώ τα λιγουρεύτηκα, αυτός δεν τα έχει ξαναδοκιμάσει, ας τα κάνω μια φορά να τα δοκιμάσουμε μαζί. Να μου φύγει και εμένα η ιδέα και γενικότερα να το δοκιμάσει και αυτός για πρώτη φορά, να ξέρει γιατί ακριβώς μιλάω. Πάντως τον άρεσε πάρα πολύ το τελικό αποτέλεσμα που έκανε η Αργυρό. Εντάξει, εγώ Αργυρό δεν είμαι, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έχω βγάλει αυτά τα οποία χρειάζομαι, διότι τα σουτζουκάκια της Αργυρός είναι πάρα πολύ εύκολα. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι αυτό που είπε η Αργυρό, να έχεις ψωμί το οποίο θα το έχεις βάλει μέσα σε μαυροδάχνη. Να μουλιάσει, γιατί όλη η γεύση λέει έρχεται από την μαυροδάφνη. Πήρα και ένα κιλό ντομάτες και τις έτρεψα ήδη στο ρεντέ, έτσι όπως λέει η συνταγή ότι χρειάζεται. Και θα ξεκινήσω να τα μαγειρεύω, διότι πρέπει να βγάλω τρεις κατσαρόλες. Βασικά έχει δύο κατσαρόλες και ένα τηγάνι που πρέπει να βγουν και θα γίνεται λίγο της τρελής. Αλλά νομίζω ότι το σημερινό γεύμα θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και ιδιαίτερα γευστικό. Το φαγητό έγινε και φαίνεται πεντανόστιμο. Εδώ δείτε. Περιμένω τώρα πώς και πώς να κάτσω να το ξεκινήσω, να το τσακίσω. Ο Άνταμ έχει ήδη καθίσει και έχει ξεκινήσει να τρώει. Και θα πάω κι εγώ να του κάνω παρέα. Περιμένω πώς και πώς. Είναι νομίζω ένα από τα πράγματα που αγαπάμε πιο πολύ από την Αργυρό. Ότι πραγματικά μας φέρνει συνταγές μέσα στο σπίτι, εύκολες συνταγές, τις οποίες είναι στην κυριολεξία μαμαδίστικες. Δεν τις λέει απλά μαμαδίστικες. Είναι μαμαδίστικες. Ήταν πιο εύκολη συνταγή που έχω κάνει από σουτζουκάκια. Γιατί έχω κάνει σουτζουκάκια, απλά δεν είχα κάνει σμερνέικα. Και νομίζω ότι άμα μου αρέσει και η γεύση, 100% θα τα ξανακάνω. Και θα σας προτείνω κιόλας να πάτε να δείτε το βίντεο. Το βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Για να μπορέσετε να πάτε να το βρείτε και να δείτε γιατί λέω ότι είναι τόσο εύκολα. Και να πάτε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Σήμερα ο παπάς μας είναι στη δουλειά και αυτό σημαίνει ότι στο σπίτι μαγειρεύουμε ελληνικό φαγητό. Το οποίο να είναι εύκολο για τα μωρά να φάνε. Οπότε σήμερα έχω κάνει σπανακόριζο. Και μάλιστα είναι η ώρα που τρώμε με τα μωρά. Να δείτε και τι ωραία το τρώει και ο Ρίωνας. Μπράβο τα γόρι μου. Αλλά και η Ανδρομέδα. Η οποία μάλλον θα προσπαθήσει να το φάει από μόνη της. Θα το βάλεις μόνη στο στόμα σου αγάπη μου. Μπράβο το κορίτσι μου. Βέβαια, ακριβώς επειδή είναι σπανακόριζο και ξέρω το πώς, άμα δεν το κόψεις σωστά το σπανάκι, όταν το ξεπαγώνεις και τα λοιπά, γίνεται πολύ μακρύ και μερικές φορές να σου κάτσει το λαιμό και να έχεις άλλα παρατράγουδα. Πάντα φροντίζω να τα κόβω όταν ξέρω ότι θα φάμε μαζί με τα μωρά. Έκανα στην κυριολεξία μια μισή μερίδα. Έχει τη δικιά μου τη μερίδα μέσα στην κατσαρόλα αυτή τη στιγμή και έχω και τις μερίδες από τα μικρά που είναι συνήθως μισή ενηλίκου μερίδα. Οπότε αυτό είναι το φαγητό μας για σήμερα, σπανακόριζο. Πολύ παραδοσιακά, πολύ ελληνικά. Ακόμα μια μέρα που ο παπάς μας είναι στη δουλειά και που φυσικά μαγειρέψαμε άλλο ένα ελληνικό φαγητό και μάλιστα φαγητό το οποίο είναι από τα λίγα που δεν τον αρέσει, γιατί μου λέει αυτό δεν είναι φαγητό, δεν έχει καθόλου υφή, είναι πραγματικά φτιαγμένο θρησκεία, είναι για μωρά. Λίγο πολύ είναι, νομίζω. Άσχετα που εμείς επειδή μεγαλώσαμε έτσι, το λατρεύουμε, το αγαπάμε και φυσικά εγώ το κάνω συχνά. Όταν ο παπάς είναι στη δουλειά και μπορώ να το απολαύσω εγώ μαζί με τα μωρά. Για τον τραχανά μιλάω. Έχω κάνει τραχανά με μπρόκολο. Έχουμε μέσα μπρόκολο, καρότο και ντοματούλα. Έχω ψα φρέσκες ντομάτες και τις έβαλα μέσα. Και ο τραχανάς που χρησιμοποιώ είναι τραχανάς αλλά ο οποίος χειροποίητος είναι... Η μαμά μου τον βρήκε, νομίζω υπάρχει στον Μασούτη. Και είναι λαχανικών, είναι όπως παλιά λέει ζέρβις. Ξέρω ότι η ζέρβη είναι πολύ κοντά, είναι χωριό πολύ κοντά στην Έδεσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μόνο τοπικά ή αν γενικότερα μπορείτε να το βρείτε στον Μασούτη. Πάντως εμείς, η μαμά δηλαδή από εκεί τον πήρε και μου τον έστειλε και τον κάνω τακτικότατα. Είναι δηλαδή από τους τραχανάδες που θα κάνω τακτικά. Δεν κάνουμε μόνο γλυκό τραχανά μέσα στο σπίτι. Κάνουμε γενικότερα πολλούς και διαφορετικούς. Ο λαχανικών είναι ένας από τους αγαπημένους μας.
Θα πάμε λοιπόν να κάτσουμε να φάμε. Έχω ήδη βάλει για τα μωρά και μόλις κρυώσουν λίγο, γιατί είναι ακόμα αρκετά ζεστά, το φαγητό είναι ζεστό μέσα στα πιατάκια τους, θα καθίσουμε σε λιγάκι να τα ταΐσω και μετά που θα φάνε αυτά και θα είναι μια χαρά και θα χαλαρώνουν πριν βάλουμε τα γιαούρτια κατά σειρά και μετά το γάλα και όλα αυτά, θα καθίσω εκεί στο ενδιάμεσο κάποια στιγμή να φάω και εγώ τη δικιά μου τη μερίδα. Άλλο ένα γεύμα και μάλιστα σήμερα είναι το τελευταίο γεύμα της εβδομάδας. Η τελευταία πρόταση που έχω να σας κάνω όσον αφορά δείπνο κάποιο φαγητό που μπορείτε να κάνετε για να γεμίσετε την εβδομάδα σας, ειδικά όταν έχει κολλήσει το μυαλό σας και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Το σημερινό λοιπόν είναι ένα αρκετά διαδεδομένο γεύμα στην Αγγλία. Είναι το γνωστό tuna pasta bake. Είναι ουσιαστικά ένα πιάτο φτιαγμένο με μακαρόνια. Θυμίζει λίγο σουφλέ. Πιο πολύ από παστίτσιο θα έλεγα κιόλας, διότι δεν θέλει μπεσαμέλ, θέλει απλά λιωμένο κασέρι από πάνω. Και από εκεί και μετά, μέσα στην μίξη με τα μακαρόνια, βάζουμε τόνο και διάφορα άλλα λαχανικά της αρεσκίας μας. Εγώ το κάνω, προσθέτω αρακά και μερικές φορές μπορώ να προσθέσω και καρότο. Δεν βάζω κάτι άλλο, συνήθως μπορεί άνετα να προσθεθεί και καλαμπόκι, αλλά το καλαμπόκι έχουμε παρατηρήσει ότι είναι κάτι που δεν αρέσει ιδιαίτερα στην Ανδρομέδα και έτσι το αποφεύγουμε για να βεβαιωνόμαστε ότι 100% άμα τη δώσει το φαγητό, θα φάει το φαγητό της και δεν θα αγχώνουμε ότι θα αρνηθεί να το φάει μόλις το καλαμπόκι. Το σημερινό λοιπόν το έκανα μόνο με αρακά, έχει δηλαδή τον τόνο μέσα και αρακά και φυσικά τα μακαρονάκια, χρησιμοποίησα απλές πένες, δεν χρησιμοποίησα κάτι διαφορετικό, μπορεί να γίνει με τριβελάκι, μπορεί να γίνει με κοχύλι, μπορεί να γίνει γενικότερα με πολλών διαφορετικών ειδών μακαρόνια, απλά δεν γίνεται με σπαγκέτι προφανώς, μέχρι και με μακαρόνια παστίτσιου μπορεί να γίνει εφόσον είστε στην Ελλάδα και έχετε άνετη πρόσβαση σε αυτά. Εγώ προτιμώ τις πένες, μου φαίνεται πιο εύκολο να το σερβίρω και όταν το κόβω. Θα σας το δείξω κιόλας να το δείτε, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Στην Αγγλία υπάρχει έτοιμη μίξη, την οποία ουσιαστικά είναι ένα φακελάκι, το ανακατεύεις με γάλα και το προσθέτεις στα μακαρόνια σου για να κάνεις αυτό που λέγεται το tuna pasta bake. Αλλά μπορώ κάλλιστα, εάν θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να το αποδομήσω το φακελάκι. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα το έχουμε κάνει. Αυτό το έχουμε κάνει στο παρελθόν, διότι το φτιάξαμε στην Ελλάδα την πρώτη φορά που ήρθαμε με τον Άνταμ. Το κάναμε σε ένα φαγητό για να το δοκιμάσει και η αδερφή μου, η οποία ξετρελάθηκε, την άρεσε πάρα πολύ. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα και στην Ελλάδα. Αν λοιπόν θα σας ενδιαφέρει να μάθετε τη συνταγή από το tuna pasta bake αποδομημένο και προσαρμοσμένο με τα ελληνικά δεδομένα και με το προϊόντα που μπορείτε να βρείτε εσείς εύκολα στην Ελλάδα, τότε αφήστε το κάτω στα σχόλια του βίντεο και αν μαζευτείτε αρκετοί, τότε πολύ πιθανότητα να γράψουμε ένα βίντεο αποκλειστικά για εσάς με συνταγή του tuna pasta bake. Θα πάμε να σας το δείξω τώρα και σιγά σιγά να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Θέλω επίσης να μου πείτε αν σας φάνηκαν ωραίες οι ιδέες, αν σας φάνηκε ισορροπημένη η διατροφή, η επιλογή τέλος πάντων αυτών των 5 γευμάτων, διότι είναι 5 γεύματα μέσα στην εβδομάδα. Όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, συνήθως θα υπάρξει κάποια μέρα που θα έχουμε δεύτερα, θα έχει μείνει δηλαδή κάτι από την προηγούμενη μέρα, θα έχουμε αποφάγια και θα τα φάμε την επόμενη. Για αυτό, για παράδειγμα, που βλέπετε σήμερα, που αν να σας το δείξω γρήγορα. Δεν μπορούσε, έπρεπε να κόψω ένα κομμάτι και μετά δεν μπορούσα να το ξαναφύσω πάλι μέσα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και νομίζω ότι σίγουρα πάρα πολύ από εσάς θα το ευχαριστηθείτε. Όπως είπα, εμάς συνήθως το κάνω και με καρότο, δεν είχα καρότο αυτή τη φορά για να βάλω μέσα, οπότε έβαλα μόνο τον αρακά. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το σημερινό φαγητό θα είναι, όπως ανέφερα, φαγητό αποφάγια ουσιαστικά. Θα φάμε και αύριο από αυτό, μιας που το πρώτο 1,5 κομμάτι το φάγα με τα μωρά, το μοίρασα μεταξύ των μωρών. Το άλλο 1,5 κομμάτι το έφαγα εγώ για το δικό μου μεσημεριανό και ξέρω ότι ερχόμενος ο Άνταμ πίσω στο σπίτι θα φάει άλλο ένα κομμάτι, οπότε αύριο θα έχω 1,5 κομμάτι να το ζεστάνω. Θα βάλω σίγουρα το ένα για τα μικρά μαζί με κάτι δεύτερο έτσι από δίπλα συμπληρωματικό για αυτά. Θα φάγω το άλλο κομμάτι και έτσι θα κλείσει η μέρα και επειδή αύριο πάλι ο μπαμπάς μας είναι όλη μέρα στη δουλειά, δεν θα χρειαστεί εγώ να μαγειρέψω κάτι άλλο. Συνήθως έχουμε και 7η μέρα μέσα στην εβδομάδα η οποία μπορεί να είναι κάποια παραγγελία, να πάρουμε δηλαδή κάτι από έξω ή
υπάρχουν πολλές φορές που πολύ απλά δεν έχω το κουράγιο ούτε να μαγειρέψω, ειδικά αν είμαι μόνη μου στο σπίτι και δεν είμαι μαζί με τον Άνταμ. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι πολύ απλά να ετοιμάσω κανένα γρήγορο τοστάκι ή καμία σαλατίτσα και να κάτσω να φάω έτσι και να μην φάω κάτι παραπάνω. Εξού και γιατί δεν ετοιμάζω πλάνο για εβδομάδα, το οποίο να είναι πάντα 7 μέρες, είναι πάντα 5 και μετά βλέπουμε και κάνουμε. Πώς σας φάνηκε λοιπόν όλες οι συνταγές που ακολουθήσαμε? Ήταν αρκετά ισορροπημένη η εβδομάδα μας? Νομίζω ότι για εμένα προσωπικά πιστεύω ότι ήταν αρκετά ισορροπημένη, μιας που είδατε ότι είχαμε χορτοφαγικό γεύμα, είχαμε γεύμα το οποίο είχε μέσα κιμά, είχαμε γεύμα που είχε ψάρι, είχαμε σπανακόριζο και φυσικά γενικότερα υπήρχε πολύ λαχανικό μέσα σε όλες αυτές τις ημέρες. Θέλω να μου πείτε, επειδή σας ρώτησα κιόλας, αν σας ενδιαφέρει να σας αποδομήσω την συνταγή, γιατί όπως σας είπα το tuna pasta bake, το τελευταίο φαγητό που είδατε, είναι κάτι το οποίο στην Αγγλία το φτιάχνεις με ειδικό φακελάκι, έρχεται έτοιμο και σου κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη για να το ετοιμάσεις. Αλλά εάν σας ενδιαφέρει να το δείτε, διότι είναι μια συνταγή πάρα πολύ ωραία, παρόμοια με σουφλέ ή με παστίτσιο, συνταγή που είμαι σίγουρη 100% ότι μικρά παιδάκια θα ήθελαν να δοκιμάσουν, γιατί πιο μικρό παιδί δεν τρώει μακαρόνια, δηλαδή ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς, μπορείτε μαζί με τα μακαρόνια να τους δώσετε φυσικά και κάποια μορφή ψαριού, στη συγκεκριμένη περίπτωση τόνο προφανώς. Οπότε αν θέλετε να αποδομήσουμε τη συγκεκριμένη συνταγή και να την ρίξετε μια ματιά κι εσείς για να μπορέσετε να την μαγειρέψετε και να την δώσετε στα παιδάκια σας, πείτε μου στα σχόλια για να ξεκινήσω εγώ να την προετοιμάζω, να φτιάξω ένα βίντεο ειδικά για εσάς. Θα χαρώ πάρα πάρα πολύ, διότι όπως σας είπα, την έχουμε ήδη φτιάξει στην Ελλάδα μια φορά, την κάναμε για την αδερφή μου η οποία λατρεύει τα μακαρόνια και δεν έμεινε ούτε δείγμα. Και κάπου εδώ λοιπόν θα έρθουμε και στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε και να σας έδωσα αρκετές ιδέες όσον αφορά τα γεύματα σε μια εβδομάδα. Από εμάς θα σας πω αυτό το οποίο σας λέω πάντα, μιας που είναι για μένα νομίζω το πιο σημαντικό: να προσέχετε τους εαυτούς σας, την υγεία σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε, να τους δίνετε φυσικά την αγάπη σας, μην το ξεχνάτε. Και εμείς μέχρι το επόμενο βίντεο θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Γεια σας!